Γεια σας και από μένα. Να πω καταρχάς ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα που για δεύτερη φορά έρχομαι εδώ. Είχα ξαναέρθει με το θυμάμαι τη Μαρία που κάναμε στην Ιόνιο Ακαδημία και τώρα εγκαινιάζονται σε αυτό το μικρό όμορφο θεατράκι που έκανε ο κύριος Χιρδράης με πολύ αγάπη. Το έργο είναι κωμωδία, όπως ακούσατε και πριν. Είναι μια κωμωδία επίκαιρη, μιλάει για την κρίση. Κάποιοι αγανακτισμένοι πολίτες απαγάγουν ένα τραπεζίτι και αρχίζουν οι ανατροπές. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω την υπόθεση του έργου, δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνω γιατί είναι κωμωδία. Και όταν έχουμε κωμωδία, οι ηθοποιοί δεσμευόμαστε για το απόρριτο της εξέλιξης της υπόθεσης. Εγώ κάνω τον τραπεζίτη και από εδώ είναι η απαγωγή μου. Παρακαλώ, ο λόγος στους αγανακτισμένους πολίτες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από δεξιά προς τα μένα. Παιδιά, μιλάτε πρώτα εσείς. Ωραία, είμαστε... Το όνομά σας πρώτα και... Είμαι η Αγγελική Μικρολοπούλου που παίζω τη Μάργα και αυτός είναι ο σύζυγός μου, ο Γιάννης Ομογούρης, που παίζει τον Μπάρτ. Εμείς οι δύο λοιπόν αποφασίζουμε, παίρνουμε την πρωτοβουλία να απαγάγουμε τον μεγαλύτερο τραπεζίτη της χώρας, δεδομένου ότι έχουμε περιέλθει σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Οπότε, προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματά μας, θεωρούμε ότι κλέβοντας, ας πούμε, και απαγάγοντας ένα σύμβολο, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τρόπον δεινά τα πράγματα. Θέλω να σημειώσω ότι περισσότερο εσύ το πιστεύεις αυτό και εγώ ακολουθώ. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Υπάρχει μια ιδεολογία από πίσω, την οποία δεν στηρίζει παράλληλα ο σύζυγος ακριβώς, αλλά εγώ το παλεύω. Δεν θέλω να σας πω πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Νομίζω ότι φαντάζεστε, γιατί ποτέ δεν κερδίζει το καλό σε εισαγωγικά. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, έτσι συμβαίνουν διάφορα πράγματα που μας συνδράμουν και οι φίλοι μας από εδώ, τα οποία θα σας τα εξηγήσουν, Γιάννη. Ευχαριστώ. Οι φίλοι μας από εκεί. Ωραία. Εγώ συμφωνώ με τη γυναίκα μου. Και πολύ καλά κάνεις. Ένα στοιχείο λίγο πιο κωμικό, νομίζω, που μπαίνει μέσα στη σκηνή για να ανατρέψει λίγο την τροπή έτσι όπως έχει ξεκινήσει η απαγωγή. Εγώ είμαι μια Κολομβιάνα κομμότρια, μπορεί να μην σας μοιάζω πολύ Κολομβιάνα, αλλά επί σκηνής θα δικαιολογηθούν τα πάντα. Και από εδώ ιδεολόγος φίλος μου, να το πούμε έτσι, που έρχονται αυτοί οι δύο και ανατρέπουν λίγο τα σχέδια που έχουν η Μάργα και ο Μπάρτ. Και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα, όπως είπε και ο Ζαχαρίας. Καλό είναι να μην σας πούμε πολλά, ανυπομονούμε όμως να σας δούμε όλους την παράσταση, να την απολαύσετε και να... έτσι να γίνετε κι εσείς κοινωνίτες δικής μας της χαράς, που αν μου επιτρέπετε να πω ένα πράγμα, είναι πάρα πολύ σπουδαία στιγμή αυτή για μας. Όντας 2 χρόνια σε καραντίνα, να μας δίνεται η δυνατότητα και δει στο δικό μας χώρο, που μέχρι τώρα ήμασταν ομάδες που είχαμε μια σκηνή να παίξουμε, αλλά δεν είχαμε που να κάνουμε πρόβα, δεν είχαμε που να αφήσουμε τα πράγματά μας. Οπότε αυτή πραγματικά θεωρώ για το ΔΠΘ είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, να έχει το ΔΠΘ το χώρο του και να ξέρουμε ότι εδώ είναι το σπίτι μας και ο χώρος που μπορούμε να δημιουργήσουμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να συμφωνήσω κι εγώ με την σύζυγό. Ο Νίκο. Λοιπόν, ερωμένη. Ερωμένη, ναι. Νίκος Κατσαρός. Αρκετές δουλειές τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μετά από την καραντίνα που βρίσκομαι εδώ πέρα με αυτούς τους ανθρώπους. Με τον Γιάννη έχουμε ξανασυνεργαστεί, τον Ζαχαρία στην πρώτη φορά, την Αλεξάνδρα την ξέρω χρόνια και με την Αγγελική μας συνδέουν πολλές διαπροσωπικές σχέσεις. Σε όλες τις κωμωδίες, αν τα πράγματα πήγαιναν καλά, δεν θα είχαμε έργο. Σε αυτή την κωμωδία τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και γι' αυτό έχουμε έργο. Σε πρώτο επίπεδο είναι μια αστική κωμωδία, είναι κάτι που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή, να γελάσουμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Σε δεύτερο επίπεδο, βγαίνοντας έξω, μπορείτε να βρείτε πολλά πρόσωπα της καθημερινότητας που εκφράζονται μέσα από τους χαρακτήρες που υποδιόμαστε. Υποδιόμαστε, γιατί το βάζω σε εισαγωγικά, δεν θεωρώ ότι υποδιόμαστε. Βγάζουμε κάτι αληθινό εδώ πάνω και πιστεύω ότι θα το εκτιμήσετε κι εσείς όταν με το καλό θα έρθετε. Και ελπίζω να αγκαλιάσετε αυτή την ιδιαίτερη προσπάθεια σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ο κορονοϊός ήρθε, θα μείνει. Ας κάνουμε κάτι γι' αυτό, ας το ξεχάσουμε, πάμε παρακάτω, ας το αντιμετωπίσουμε. Εδώ κάνουμε τέχνη. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για τα δεδομένα της εποχής.
Τίποτα άλλο, μιλάω πολλά, μιλάω πολύ στην παράσταση.